Απευθείας σύνδεση. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε ζωντανά. Θα πρέπει να πω ότι η συνάντηση ήταν αρκετά δημιουργική, με την έννοια ότι ελεύθερα ανταλλάξαμε απόψεις. Πριν και πάνω απ' όλα όμως να πω ότι αποφασίστηκε η διάνοιξη των οδοφραγμάτων του Απλικίου και της Λεύκας της Δερίνιας στις 12 Νοεμβρίου, εν συνεχεία στην Καταμόνας, στην τετ-α-τετ συνάντηση με τον κύριο Νακίντζη, είχαμε την ευκαιρία με ένα πάρα πολύ δημιουργικό κλίμα να συζητήσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Υπάρχει κοινή αντίληψη για το μέλλον της πατρίδας μας, κύριε Πρόεδρε? Υπάρχει κοινή βούληση για ειρήνη, σταθερότητα, συνεργασία στη βάση των όσων έχουν μέχρι σήμερα συζητηθεί. Υπάρχει αλλαγή στάσης από πλευράς τουρκοκυπριακής ώστε να βοηθηθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων? Έχετε διαπιστώσει από τον κύριο Ακιντζή να είναι πιο διαλλακτικός ώστε να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις? Αυτό που αναμένουμε και οι δύο είναι την έλευση της κυρίας Λουτ και τις ενδεχόμενες προτάσεις που θα φέρει προκειμένου να διευκολύνει την επανέναρξη του διαλόγου. Αυτό που θέλω να πω είναι πως είχα την ευκαιρία να αναπτύξω τις απόψεις μου για την αποκέντρωση εξουσιών, έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχουμε μια λειτουργική λύση η οποία να μπορεί να είναι και διάρκειας και να είναι μια λύση που να δημιουργεί έναν κράτος απόλυτα συμβατό με τα όσα η Ευρωπαϊκή Ένωση αξίζει, αλλά και απόλυτα λειτουργικό. Για τα απόψεις, κύριε Ακιντζή, ποια είδα σε αυτή την πρόταση? Νομίζω ότι όλη η συζήτηση διεξήχθη μέσα σε ένα τόσο φιλικό κλίμα. Επαναβεβαιώθηκε η θέση ότι αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι η λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αρκεί να αποδίδει ένα λειτουργικό κράτος. Και εξήγησα, να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσω. Αυτό το οποίο εξήγησα στον κύριο Νακίντζη ήταν όσα βεβαίως ανέφερα στο Εθνικό Συμβούλιο. Δηλαδή, τις εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης σε διάκριση με τις εξουσίες ή τις αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους. Έτσι ώστε με την αποκέντρωση να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη από τη μια των Τουρκοκυπρίων ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση εξουσίας από πλευράς Ελληνοκυπρίων που αποτελούν την πλειοψηφία, από την άλλη των ανησυχιών της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι με την άσκηση του δικαιώματος της θετικής ψήφου πιθανόν να έχουμε ένα δυσλειτουργικό κράτος και συνεπώς ανησυχίες που θα οδηγήσουν είτε τη μια είτε την άλλη κοινότητα, εάν δεν υπάρξει αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης, σε απορρίψη της όποιας λύσης. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν θα ήθελα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες που μέσα από έναν ελεύθερο διάλογο αναπτύσσονται. Αυτό που έχει σημασία είναι η προσήλωσή μας στο να εξευρεθεί μια λειτουργική λύση που επιτέλους να επανενώνει τον λαό μας και γενικότερα να δημιουργεί τις προοπτικές, κύριε Πρόεδρε, για το σύνολο του Κυπριακού λαού. Η συζήτηση σας με τον κύριο Ακιντζή πώς αφηνίζει καθόλου την προοπτική επανέναρξη του διαλόγου, ή τελικά όντως είναι από την Τουρκία που θα προέλθει η όποια εξέλιξη για επανέναρξη? Δεν θέλω να προβώ σε σχόλια τα οποία δεν θα ήταν ωφέλιμα για αυτό που προσδοκούμε και επιδιώκουμε, τουλάχιστον από δική μας πλευρά. Πού θα μπορούσε να ξεκινήσει ο διάλογος, κύριε Πρόεδρε? Νομίζω ότι μπαίνετε σε λεπτομέρειες, αγαπητέ μου Κυριάκο. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ένα. Ήταν μια δημιουργική συνάντηση. Και τελευταίο, ήθελα να πω ότι έχει μετά. Που έθετε για υλοποίηση τη συμφωνία. Δεν θα κυνηγεί το φυλάκιο, δηλαδή τουρκικό. Θα είστε μάρτυρες του τι θα επακολουθήσει στι 12 του μήνα. Θα πάτε επί λόγου, κύριε Πρόεδρε, με τον κύριο Ακιντζή. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για προτάσει τη κυρία. Επειδή ρωτάει, Στέλλα. Δεν θα υπάρξει κάτι ανάλογο. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι εάν υπάρξει κάποια πρόοδος σε θέματα
συγκεκριμένου μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης να συναντηθούμε στις 12, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι εξαρτάται από το κατά πόσον θα εξευρεθεί λύση. Για ποιο μέτρο μιλάμε? Στο θέμα της κινητής τηλεφωνίας. Υπήρξε εξέλιξη επί τούτου, κύριε Πρόεδρε, διότι υπήρχε θέμα με το πρόθεμα του αριθμού. Ήθελα να είναι... Όχι, όχι, δεν ήταν το πρόθεμα του αριθμού, ήταν η διασύνδεση κλπ. Από ό,τι είπε ο κύριος Ακίντζη, φαίνεται ότι ενημερώθηκαν ότι θα είναι το δυνατή η εξέβραση λύσης με βάση και τα όσα νομικά ισχύουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Εάν έτσι συμβαίνει, τότε υπάρχει θέμα υλοποίησης ακόμα ενός μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μας έδινε την ευκαιρία να έχουμε μια ακόμα συνάντηση στις ενδεχόμενα, λέω. Υπάρχουν δίκη, κυρία Λούθ, θα φέρει προτάσεις. Συγγνώμη, Χρυσόφορε, επί της κινητής τηλεφωνίας, κύριε Πρόεδρε, υπό τον διεθνή κωδικό της Κυπριακής Δημοκρατίας.